Σήμερα χρειαζόμαστε λοιπόν ενότητα, όχι επειδή είναι απλώς μια ωραία ιδέα, αλλά επειδή η ενότητα είναι απαραίτητη προκειμένου να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες σαφείς αποφάσεις. Και ξέρετε ότι χωρίς ενότητα για την Ελλάδα, μέσα σε 4 μέρες θα ξυπνήσουμε σε μια εντελώς διαφορετική Ευρώπη. Πραγματικά, είναι η τελευταία έκκληση, αφύπνιση που γίνεται αυτή τη στιγμή και για εμάς και για την Ελλάδα. Η τελευταία μας ευκαιρία. Στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας βρίσκεται από το μεσημέρι το αίτημα της Αθήνας με την υπογραφή του Ευκλήδη Τσακαλώτου για νέο δάνειο τριετούς διάρκειας. Πέρα από τις δεσμεύσεις για βαθιές μεταρρυθμίσεις και τη λήψη άμεσων δημοσιονομικών μέτρων, αυτό που ξεχωρίζει στην επιστολή είναι η μάλλον ήπια επισήμανση ότι ως μέρος των ευρύτερων συζητήσεων που θα γίνουν, η Ελλάδα καλωσορίζει την ευκαιρία να διερευνηθούν μέτρα που μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε το χρέος που διακρατεί ο επίσημος τομέας να γίνει μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποβάλει την Πέμπτη το λεπτομερή κατάλογο των προτάσεών της για μια συνολική ατζέντα μεταρρυθμίσεων, η οποία θα περάσει πρώτα από το κόσκινο των τριών θεσμών και εν συνεχεία θα τεθεί υπόψη του Eurogroup για να ανάψει το πράσινο ή το κόκκινο φως. Κανείς δεν μπορούσε να με κατηγορήσει ότι δεν ενδιαφέρθηκα για τους μικροσυνταξιούχους και τους όσους έχουν χαμηλούς μισθούς στην Ελλάδα. Πάντα ενδιαφερόμουν για αυτούς και δεν προτάθηκε ποτέ μείωση των συντάξεων που θα έπληττε τους μικροσυνταξιούχους και ούτε προτάθηκαν και μειώσεις των μισθών, μειώσεις μισθών όσον αφορά και το χαμηλότερο κιόλας επίπεδο το μισθολογικό. Δεν προτάθηκαν τέτοια μέτρα από εμάς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να περιγράφει κανείς τα πράγματα όπως συνέβησαν έστω και κεκλεισμένων των θυρών στις διαπραγματεύσεις. Έχουν δίκιο εκείνοι που είπαν ότι πρέπει να επιστρέψουμε στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Εκεί ανήκουμε και ήταν σφάλμα ότι εγκαταλείψαμε την τράπεζα των διαπραγματεύσεων, το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Αθήνα ζητά το δάνειο για την κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων και τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και δεσμεύεται για μεταρρυθμίσεις και μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα για τη σταθερότητα των τραπεζών και την ενίσχυση της ανάπτυξης. Η κυβέρνηση δεσμεύεται μάλιστα για άμεση εφαρμογή από την επόμενη εβδομάδα φορολογικών μέτρων και μέτρων για τις συντάξεις, που είναι τα βασικά σημεία τριβής με τους δανειστές. Όπως αναφέρει στην επιστολή της η κυβέρνηση, στόχος είναι η επιστροφή στις αγορές ακόμα και πριν από τη λήξη του νέου δανείου, ενώ αναλαμβάνει τη δέσμευση για τήρηση των υποχρεώσεων στους δανειστές. Το αίτημα του νέου δανείου χαρακτηρίζεται ως επίγοντος χαρακτήρα λόγω του έφθραστου τραπεζικού συστήματος, της περιορισμένης ρευστότητας των επικείμενων δανειακών υποχρεώσεων, το στόκ των ληξιπόδεσμων οφειλών στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και της επιθυμίας εξόφλησης των οφειλών σε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Τράπεζα της Ελλάδας. Παραδίδοντας το τελεσίγραφο στον Αλέξη Τσίπρα, η Άγγελα Μέρκελ ξεκαθάρισε πάντως ευθύς εξ αρχής ότι οι προτάσεις που θα υποβάλει πρέπει να πάνε πέρα από τόσα προέβλεπε το σχέδιο Juncker. Und die Vorschläge, die wir jetzt unter dem ESM, also in der, nach dem Auslaufen des zweiten Programms erwarten, umfassen die Vorschläge des Aide-Moment plus weitergehende Vorschläge, die dann in einem dritten Programm entstehen müssen. Με βάση τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες από τον Οκτώβριο ως τον Δεκέμβριο του 2018, δηλαδή στην τριετία, απαιτούνται περίπου 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν οι πληρωμές στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ύψους 6,670 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και οι πληρωμές προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είτε ληξιπρόθεσμες είτε σε εκκρεμότητα, που ξεπερνούν τα 3,5 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το σύνολο της χρηματοδότησης πρέπει να φτάσει να ξεπεράσει τα 62 δισεκατομμύρια ευρώ. Das heißt, wir brauchen jetzt ein mehrjähriges Programm, das weit über das Programm, was wir noch vor 10 Tagen diskutiert hat, hinausgeht. Denn das sollte ja nur bis November dieses Jahres laufen und dann sollte sich ein drittes Programm anschließen. Im Grunde